Με εντολή της Εργοσέ, μηχανήματα επιχείρησαν να ξυλώσουν την σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ρίου. Όμως οι κάτοικοι της περιοχής ήταν ένα βήμα μπροστά και μαζί με τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη μπλόκαραν τα μηχανήματα και σταμάτησαν το ξύλωμα των σιδηροδρομικών γραμμών στην περιοχή, όπου θα ξεκινούσε το έργο για την επίγεια διέλευση του προαστιακού προς την Πάτρα. Έχουμε γνωστοποιήσει σε όλους ότι εμείς, οι κάτοικοι, ο Δήμος, κάθε προσπάθεια που θα έχουμε να υλοποιηθεί ο προηγούμενος σχεδιασμός θα βρει την αντίστασή μας. Άρα το γνωρίζουν όλοι, το γνωρίζει ο εργολάβος, το γνωρίζει η Εργοσέ, το γνωρίζει η κυβέρνηση, ότι θα συναντήσει αντίσταση. Μάθαμε εμείς ότι κάτι πιθανό να γίνει και πήραμε τα μέτρα μας, διότι έχουμε μία ετοιμότητα, γιατί ξέρουμε ότι εφόσον δόθηκε εντολή, κάποια στιγμή θα είχαμε τέτοιες εξελίξεις και θα έχουμε. Οι κάτοικοι της περιοχής μαζί με εκπροσώπους συλλόγων δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω και όπως τονίζουν ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Η Εργοσέ μετά την κινητοποίηση έδωσε εντολή να σταματήσει όποια εργασία και τα μηχανήματα που ήταν στο σημείο να αποχωρήσουν. Παράλληλα υπήρξε και μια ευχάριστη εξέλιξη και το αίτημα για επαναλειτουργία του προαστιακού μέχρι το Ρίο έγινε δεκτό και αναμένεται από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, κ. Σπυλιόπουλο, να ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης με πιθανή ημερομηνία ακόμη και την 1η Ιουνίου. Είναι να κοινοποιηθεί μια απόφαση που θα λειτουργήσει ο προαστιακός. Γνωρίζετε τις προσπάθειες που κάναμε, τις κινητοποιήσεις και άλλες συνεντεύξεις που είχαμε δώσει, όπου ζητούσαμε από την κυβέρνηση να γίνει δεκτό το αίτημά μας μέχρι να λύσουμε τις διαφορές μας επί του θέματος και να ικανοποιηθεί το αίτημά μας να υπογειοποιηθεί, να μην σταματήσει ο προαστιακός.